Να συγχαρούμε το συμπατριώτη μας, το Ρέβα του Λουκά, για την πρωτοβουλία που πήρε με τους συνεργάτες του για να επισκεφθούν το δημοτικό μας σχολείο και να εξετάσουν όλα τα παιδάκια. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και όλους που συμμετείχαν σε όλη αυτή την οργάνωση. Πραγματικά είναι μια πράξη αξιέπαινη και θα θέλαμε να επαναλαμβάνεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί πραγματικά οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη περίθαλψης στις δύσκολες εποχές που έχουμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά να τους ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας που μας τιμήσατε σήμερα. Να ευχαριστήσω και εγώ και ο σύλλογος μας, ο Σύλλογος Γονέων που αντιπρόσωπο, το συμπολίτη μας το Λουκά το Ρέβα, που αφιλοκαιρός ήρθε σήμερα με τους ειδικούς γιατρούς, που αποτελείται από παιδοψυχολόγο, λογοθεραπευτή και οριλά, να εξετάσουν τα παιδιά του χωριού μας και των γύρω περιοχών εντελώς δωρεάν, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που δεν έχουμε στο χωριό μας κοντά ούτε γιατρούς, ούτε παιδιάτρους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Διαγόρα, τον Λουκά τον Κυρίτση, που μας τίμησε με την παρουσία του, το Σύλλογο Γυναικών, την Αλέκα Παπαθανασίου, και να ευχαριστήσουμε θερμά το διευθυντή του σχολείου μας που μας παραχώρησε το σχολείο για να γίνει σήμερα αυτή η μερίδα υγείας. Κύριε Διευθυντά, κύριε μας συνειδηλόγια. Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον συμπατριώτη μας, κύριο Ρέβα Λουκά, και τους συνεργάτες του, γιατρούς ειδικοτήτων, που δέχτηκαν με ευχαρίστηση την πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων να βρεθούν και να εξετάσουν τα παιδιά του χωριού μας και τις όμορες περιοχές. Είναι μια πράξη προσφοράς, μια πράξη ευαισθησίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάνε. Και πάλι τους ευχαριστούμε και περιμένουμε ανταπόκριση και από άλλους φορείς. Σας, ονομάζομαι Στεφανή Ελένη, είμαι λογοθεραπεύτρια. Είμαστε σήμερα εδώ στο Πολύδροσο για να εξετάσουμε τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής. Είναι μια κίνηση η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του κόσμου, ο οποίος μπορεί να μην έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες ειδικότητες στις δικές μας, με στόχο ενδεχομένως να αξιολογήσουμε κάποια παιδιά, να συμβουλέψουμε τους γονείς, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και σε απορίες τους. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Νικολάτου Ιωάννα, είμαι ψυχολόγος εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων εδώ και εγώ με τη σειρά μου για την εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζουμε ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα υπάρχουν και στο μέλλον. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πολυδρόσου και του νομού Δελφών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε εδώ και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξει του έργου και του θέματος. Με κάλυψε ο Λουκάς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα μαζί σας για να εξετάσουμε τα παιδιά της περιοχής. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και δεσμευόμαστε και στο μέλλον να επαναλάβουμε τέτοιες πρωτοβουλίες.